Η δική μας η ευθύνη είναι της Εκκλησίας δηλαδή και ημών των Ελλήνων, είναι στο γεγονός ότι τόσο εύκολα υιοθετήσαμε το αφήγημα το οποίο με κάθε τρόπο και με εκβιασμούς και με απειλές επέβαλε η κυβέρνηση. Και σε αυτό ήταν σύμφωνη και η αντιπολίτευση. Πολύ λίγες ήταν οι φωνές από τον πολιτικό κόσμο και τον επιστημονικό κόσμο που εναντιώθηκαν. Άρα λοιπόν ο διχασμός δεν ξεκίνησε από εμάς, από την Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού και όχι μόνο τη διοίκηση. Η διοίκηση δυστυχώς, και το λέω με πολύ καημό και πίκρα, έχει μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για το, αυτό που έγινε, για τον διχασμό και για όλο αυτό το θανατικό το οποίο έχει προκύψει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι η κύρια ευθύνη είναι αυτών που θέσανε σε κυκλοφορία το αφήγημα και το πρόθεσαν με τον γνωστό τρόπο των εκβιασμών και των απειλών, αλλά και η δική μας η ευθύνη, επαναλαμβάνω, των Ορθοδόξων Ελλήνων μεγάλη, διότι το αποδεχθήκαμε. Συνεχίζει ο καθηγητής. Σχετικά πρόσφατα φούντωσε μία διαίρεση με αφορμή το Κολυμπάρι. Αναφέρεται στη γνωστή λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, λεγόμενη, το 2016 που έγινε τον Ιούνιο στο Κολυμπάρι της Κρήτης. Και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε επικίνδυνα η αντιπαλότητα μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας με τη συστράτευση της πλειοψηφίας των ιεραρχών με το κυβερνητικό ψευδοαφήγημα της πανδημίας του κορονοϊού. Πάλι να κάνω ένα σχόλιο, ας μου επιτρέψει ο αγαπητός και σεβαστός καθηγητής. Προέκυψε διαίρεση με αφορμή το Κολυμπάρι. Πάλι πρέπει να βρούμε ποιος έχει το δίκιο με το μέρος του, ποιος λέει την αλήθεια. Εμείς κάναμε κριτική στις αποφάσεις της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που έγινε στο Κολυμπάρι της Κρήτης το 2016. Η διαίρεση λοιπόν δεν θα κατηγορηθούν για τη διαίρεση αυτοί οι οποίοι κάνανε νυφάλια τεκμηριωμένη πατερική κριτική, αλλά για τη διαίρεση κυρίως να κατηγορηθούν αυτοί οι οποίοι κάνανε τα καινοφανή, που νομιμοποίησανε τις αιρέσεις ως εκκλησίες και όλα τα άλλα που δεν είναι της ώρας να τα πούμε, έχουν λεχθεί και γραφεί πολλά για το Κολυμπάρι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να, για να είμαστε δίκαιοι, να πούμε ποιοι ευθύνονται. Όμως επειδή το άρθρο, η επιστολή του κυρίου Σωτηριάδη, όπως θα δείτε, έχει αυτόν τον καημό να αποκαταστήσει την ενότητα, γι' αυτό δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει, τουλάχιστον εδώ για το Κολυμπάρι, μετά όπως θα δείτε για τα μπόλια λέει και ας σας τα διαβάσω. Όμως εγώ κάνω σχόλια και τα κάνω όχι για να εναντιωθώ σε αυτά που γράφει η επιστολή άρθρο, αν ήταν δεν θα τη διάβαζα, αλλά το κάνω για να συμπληρώσω αν θέλετε, να διευκρινίσω. Και ως ένας τρίτος, διότι ο καθηγητής εδώ πέρα γράφει, εμείς ακούμε, σχολιάζουμε. Λοιπόν, συνεχίζει. Αυτός ο διαδοχικός και πολυεπίπεδος κατακερματισμός συνεχίστηκε επιδεινούμενος με το θέμα της Ουκρανίας. Και εδώ βάζω ανωτελεία για να κάνω πάλι το σχόλιο το ίδιο, δηλαδή πού είναι το σωστό και το δίκαιο, πού είναι η αλήθεια, ποιος φταίει, ποιος ήρξα το χειρόν αδίκων, που λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, δηλαδή ποιος έκανε την αρχή της κόντρας και της φαγωμάρας και της διαίρεσης και της σύγκρουσης, και είναι σαφές ποιος έκανε την αρχή και ποιος έχει το δίκαιο, τα έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, και
τώρα εμπεδώνεται απειλώντας την ίδια την Εκκλησία με τη στάση μερικών ιερωμένων απέναντι στην ομοφιλοφιλία και τα υπόλοιπα υπέσχυντα νομοσχέδια. Δεν μας φτάναν όλα τα άλλα, έχουμε και κάποιους οι οποίοι ελάχιστοι μπορεί να είναι αυτοί, κληρικοί, ιερωμένοι, τους οποίους όμως τους βρίσκει αμέσως και τους αρπάζει το σύστημα το μηδιακό και τους προβάλλει ενώ είναι ελαχιστότατοι, για να δείξω ότι να, αυτές είναι προοδευτικές φωνές, όπως τις λένε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Δεν είναι κάποιοι φανατικοί που καταδικάζουν την ομοφιλοφιλία. Εδώ είναι τα ανοιχτά μυαλά που την καταφάσκουν σε αυτήν. Λοιπόν, για το θέμα της Ουκρανίας συνεχίζει ο καθηγητής, ο κύριος Σωτηριάδης. Θα ήθελα μόνο να μοιραστώ μαζί σας τον προβληματισμό του μακαριστού γέροντα Εφραίμου από το Σεράι του Αγίου Όρους. Από αυτό φαίνεται ξεκάθαρα βέβαια τι θέση παίρνει ο καθηγητής. Λοιπόν, αυτά που είπαμε και εμείς. Σε σχετική συζήτηση ο φωτισμένος γέροντας αναρωτήθηκε, ανοίγουν εισαγωγικά, μήπως έχει καταδικαστεί για κάτι επιλείψιμο ο Μητροπολίτης Ονούφριος, μήπως έχει καθαιρεθεί ο Μητροπολίτης Ονούφριος και δεν το ξέρουμε, συμπληρώνω εγώ. Εάν δεν έχει απομακρυνθεί ο Μητροπολίτης Ονούφριος από τη θέση του, τότε γιατί η Εκκλησία έχει εκλέξει και δεύτερο ιεράρχη στην ίδια θέση? Δηλαδή στην Ουκρανία έχουμε μετατρέψει την Εκκλησία σε ένα τέρας με δύο κεφάλια, ρωτά ο σεβαστός μακαριστός, γέροντας μακαριστός τώρα. Εφραίμ από το Σεράι, από τη σχή του Σεραγιού. Αυτά είναι τόσο αποστομωτικά και τόσο ξεκάθαρα που δεν χρειάζονται νομίζω κανένα σχόλιο. Τα κέρια αυτά ερωτήματα του μακαριστού γέροντα που ματώνουν την Εκκλησία παραμένουν μέχρι και σήμερα αναπάντητα. Για το θέμα του κορονοϊού θα μπορούσα να γράψω σελίδες επί σελίδων και βιβλία επί βιβλίων, όπως έχουν ήδη γραφεί από πολλούς, αλλά στην επιστολή αυτή θα σταθώ σε ένα μόνο ζήτημα. Ένα από τα μεγαλύτερα, χειρότερα και εγκληματικά ψέματα που υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χειρότερα, μεγαλύτερα και εγκληματικά ψέματα που υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αφορούσε το θέμα των εμβολίων, ότι δηλαδή τα εμβόλια παρήχαν δήθεν προστασία από την μόλυνση και την μετάδοση του κορονοϊού. Πάνω σε αυτό το ψέμα στηρίχθηκαν τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα διχαστικά, παράλογα και αντιεπιστημονικά μέτρα ελέγχου που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και να κάνω πάλι σχόλιο, θα περίμενε κανείς με βάση την απλή λογική όλοι αυτοί που είπανε αυτά τα, όπως λέει ο καθηγητής, τα μεγαλύτερα, τα χειρότερα και τα πιο εγκληματικά ψέματα να σιωπήσουν, να λουφάξουν, να βρούνε κάπου να κρυφτούν και να μην μιλούνε τίποτα, και όμως βγαίνουν πάλι και πάλι και πάλι και μιλούν ως ειδικοί για τη νέα πανδημία και τη νέα και νέα εμβόλια και ούτω καθεξής. Ούτε μία συγγνώμη. Αυτό ισχύει για όλους, και για τους λεγόμενους ειδικούς και για τους πολιτικούς και για τους εκκλησιαστικούς. Καμία συγγνώμη από κανένα. Και καμία δίωξη εναντίον κανενός. Και πώς να γίνει δίωξη τη στιγμή που οι λεγόμενοι ειδικοί και οι πολιτικοί εξασφαλίσαν για τον εαυτό τους το ακαταδίωκτο. Και μόνον αυτό, να έχει κανείς λίγο μυαλό, καταλαβαίνει ότι εδώ κάτι άσχημο παίχθηκε για να σπέβδει ο άλλος όταν ξεκινάει ένα story που λένε στα σύγχρονα, όταν ξεκινάει αυτό το story, σπέβδουν αυτοί για τον εαυτό τους, για πάρτι τους, να νομοθετήσουν το ακαταδίωκτο. Δεν νομοθετήσαν και για τους εκκλησιαστικούς ακαταδίωκτο, άρα οι εκκλησιαστικοί είναι εκτεθειμένοι. Δυστυχώς, συνεχίζει ο καθηγητής,
Για τους ακολουθήσαντες το κυβερνητικό ψευδοαφήγημα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, γνωστή ως EMA, σημαίνει European Medicines Agency, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, παναπεί, η οποία είναι η υπεύθυνη ευρωπαϊκή αρχή που παραχώρησε την άδεια προσωρινής κυκλοφορίας των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινή και ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, υποχρεώθηκε πρόσφατα να επιβεβαιώσει γραπτός με επιστολή της προς το Ευρωκοινοβούλιο την πιο σημαντική επιστημονική αλήθεια. Ποια? Επιβεβαίωσε δηλαδή γραπτός με τον πιο επίσημο τρόπο αυτό που γνωρίζαμε από την αρχή της κυκλοφορίας των εμβολίων, ότι δηλαδή τα εμβόλια δεν με κεφαλαίο το έχει, δεν ήταν κατασκευασμένα για να προστατεύσουν από τη μόλυνση ή τη μετάδοση, δηλαδή τα εμβόλια δεν με κεφαλαίο είχαν τις προδιαγραφές κατασκευής ώστε να προστατεύουν τους εμβολιασμένους από τη μόλυνση ή τη μετάδοση του κορονοϊού. Άρα λοιπόν θα ρωτήσω εγώ, θα κάνω την εξής αφελή ερώτηση, άρα λοιπόν αν δεν είχαν αυτό τότε τι είχαν? Τι είχαν? Γιατί ένα εμβόλιο υποτίθεται ότι αυτό κάνει, προστατεύει. Αν δεν προστατεύει τότε τι είδους εμβόλιο είναι? Αντίγραφο της επιστολής της ΕΜΑ έχει ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Μπορεί όποιος θέλει λοιπόν να το αναζητήσει και να το βρει. Και να κάνω το σχόλιο εδώ για να μην το ξεχάσω μετά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εκκρεμούν ακόμη διώξεις, παρακαλώ. Λες και δεν καταλάβαν, δεν ακούσαν, δεν διαβάσαν τίποτε. Κάποιες διώξεις που ασκήθηκαν από κάποιους εισαγγελείς εναντίον κάποιων ιερέων, οι οποίοι πιστοί στην ιεροσύνη τους και σε αυτά που διαβεβαιώνει ο ιερεύς όταν γίνεται ιερεύς, θελήσανε να κάνουν τις ακολουθίες τους, τις θείες λειτουργίες τους κλπ. Και ασκούνται διώξεις τώρα και δεν έχουν ασκηθεί τώρα, ασκήθηκαν στα χρόνια της δυστοπίας. Αλλά τώρα δικάζονται. Και ενώ θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο οι υποθέσεις αυτές να μπουν πλέον στο αρχείο και να ζητηθεί και συγγνώμη από τους διοκομένους που ταλαιπωρηθήκανε, παίρνουν το δρόμο και θα πρέπει οι ιερείς, οι οποίοι αυτοί κατά κανόνα είναι και άνθρωποι πτωχοί, πολύτεκνοι, υπερπολίτεκνοι κλπ, να ψάχνουν να βρουν και καλούς δικηγόρους για να εξασφαλίσουν την υπεράσπισή τους, μην τυχόν και το δικαστήριο, λες και ζει σε άλλο κόσμο. Λοιπόν, τους επιβάλλει καμία ποινή, διότι δεν σεβάστηκαν τα μέτρα που λέγανε ότι θα πρέπει σε τόσα τετραγωνικά να είναι τόσοι, ενώ στο σούπερ μάρκετ ήταν πολύ πολύ περισσότεροι και ούτω καθεξής, γνωστά να μην τα επαναλαμβάνω. Λοιπόν, βλέπετε πού ζούμε. Ζούμε στην εποχή του παραλόγου των φοβισμένων ανθρώπων και όλων αυτών που τα γνωρίζετε πολύ καλά και που και εμείς εδώ προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα αναλύουμε και να τα καυτηριάζουμε, μήπως και κάποιες συνειδήσεις ξυπνήσουν και αποφασίσουν να έχουν μια συμπεριφορά πιο υπεύθυνη και πιο γενναία, βρε αδερφέ. Όπως ίσως θυμάστε, πάνω στην πιο πάνω λεγόμενη προστασία που τάχα παρήχαν τα εμβόλια στηρίχθηκε η ψευδολογία των διχαστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στην κοινωνία, με τα οποία επιβλήθηκαν σκληρά και περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίες τους και ελάχιστα ή καθόλου μέτρα ελέγχου για τους εμβολιασμένους. Το γεγονός ότι οι εμβολιασμένοι δεν χρειαζόταν να κάνουν οποιαδήποτε εξέταση δημιουργούσε τις προϋποθέσεις ώστε ακόμη και ως ασθενείς από τον κορονοϊό οι εμβολιασμένοι να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και να μεταδίδουν τον ιό δεξιά και αριστερά χωρίς έλεγχο, με αποτέλεσμα να ενισχύεται και να παρατείνεται η επιδημία με τραγικές συνέπειες. Σχόλιο πάλι εδώ. Βλέπεις, ενώ υποτίθεται ότι τελείωσε όλο αυτό το κακό, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κάνανε τα μπόλια και όχι ένα, κάναν δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και τους βλέπεις να είναι οι καημένοι συνεχώς άρρωστοι. Ο άλλος ένας γνωστός για μερικές μέρες εξαφανισμένος, τι είχες, λέω ευλογημένα μου,
έπαθα λέει κορονοϊό. Τώρα κορονοϊό. Πάλι με τόσα εμβόλια. Ναι. Βγάλετε εσείς συμπέρασμα. Και μου έρχεται στο μυαλό και ένα που είχε πει ο Έλον Μάσκ, ο οποίος ίσως είναι μια προσωπικότητα αντιφατική, από τη μια μεριά πάει να βάλει τσιπάκια στον εγκέφαλο των ανθρώπων, από την άλλη μεριά όμως φαίνεται ότι είναι και αντισυστημικός. Δεν ξέρω τελικά, η καρδιά του ανθρώπου και το μυαλό είναι άβυσος. Αν θυμάμαι καλά, ένα που είχε πει ωραίο ήταν ότι τι είδος ασφαλές είναι αυτό το εμβόλιο, το οποίο για να το κάνει ο κόσμος χρειάζεται να τον απειλήσουν. Απλή λογική. Τι είναι αυτό? Είναι ασφαλές, είναι καλό? Τότε γιατί πρέπει να σε απειλήσουν για να το κάνεις? Γιατί θα πρέπει να σου δώσουν, να συμπληρώσω εγώ και τα δελεάσματα, χρήματα? Θυμάστε το κατοστάρικο που έδινε ο Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός αν θέλετε. Λοιπόν, στους νέους για να κάνουν το πόλι. Λοιπόν, επιστρέφω. Δυστυχώς, με την επίκληση του πιο πάνω ψέματος, ξεγελάστηκαν οι άνθρωποι να εμβολιαστούν και να εμβολιάσουν και τα παιδιά τους λόγω της φορτικά διαφημιζόμενης κοινωνικής ευθύνης που θα έπρεπε να επιδείξουν για να προστατεύσουν τάχα τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους συναδέλφους και άλλα αυτά. Δεν μας λέγανε και οι λεγόμενοι ειδικοί. Και μάλιστα ο κύριος Τσιόδρας μια φορά που μιλούσε τον είχαν πάρει και συγκινήθηκε για τους παππούδες και για τις γιαγιάδες, να τους προστατεύσουμε. Μεγάλο ψέμα, τεράστιο ψέμα αυτό. Αποδεικνύεται τώρα. Και όχι τώρα, έχει αποδειχθεί εδώ και καιρό, αλλά τώρα έρχονται και τα επίσημα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων έρχεται και τα επιβεβαιώνει. Τις τραγικές συνέπειες των εξέλιξης του εμβολιασμού χωρίς ιατρικά κριτήρια τις παρακολουθούμε όλοι μέχρι σήμερα. Επιπλέον πίστηκαν οι πιστοί χριστιανοί να εμβολιαστούν ακολουθώντας το κήρυγμα αγαπολογίας των ιεραρχών που προωθούσαν τα εμβόλια για την προστασία δήθεν του πλησίον. Τι ζήσαμε. Είχε φτάσει ο Θεός να τον αναπαύσει ο Μητροπολίτης Ηλίας Γερμανός, ο οποίος ήταν κατά τα άλλα παραδοσιακός, αλλά τι να πω, ξεκούτιανε και το μυαλό, δεν ξέρω πόσο ήταν, 90 χρονών και παραπάνω, και είχε βγάλει ο καημένος μία αυτή απόφαση και λέει ότι όσους πεθαίνουν από κορονοϊό ανεμβολίαστοι θα τους θεωρώ ότι αυτοκτονήσανε και δεν θα τους θάβουμε κιόλας. Άκου δηλαδή τρέλα μιλάμε. Αυτός, ο οποίος ήταν ένας καλός ιεράρχης παραδοσιακός, έφτασε σε αυτό το σημείο παραλογισμού. Λοιπόν, λέω ονομαστικά, τώρα έχει φύγει ζωή, ο Θεός θα τον αναπαύσει, αλλά για να μιλάμε με συγκεκριμένα, δεν το κάνω για κανένα λόγο, να μην νομίζετε ότι σας λέω θεωρίες. Είναι πρακτικά πράγματα αυτά που τεκμηριώνονται. Και πώς οι άλλοι φτάσανε σε τέτοιες ακραίες, ας πούμε, υιοθέτησαν τέτοια ακραία αφηγήματα, ας πούμε, και θεωρίες, οι οποίες όμως είχαν πρακτικό αντίκρισμα, δεν ήταν θεωρίες. Όταν σου λέει ότι πέθανες από κορονοϊό, εγώ δεν σε θάβω γιατί θεωρώ ότι αυτοκτόνησες, τι άλλο πιο τρομολαγνικό, ας πούμε, μέσω πίεσης απέναντι στον ταλέπορο τον κόσμο να πάει και να κάνει το τσίμπημα. Λοιπόν, προχωρώ. Παράλληλα πάνω στο ίδιο ψευδολόγημα στηρίχθηκε επίσης και η παραφιλολογία για το τείχος της ανοσίας, βάζει μέσα σε παρένθεση και να ήταν ανοησίας δηλαδή, το οποίο παρέμεινε ένα πουκάμισο αδιανό, δηλαδή δεν υπήρχε ανοσία και όλα αυτά.
Περιττό να θυμίσω και το έγκλημα της απομάκρυνσης των υγειονομικών από τα νοσοκομεία στην Ελλάδα σε μία περίοδο που ήταν άκρως απαραίτητες οι υπηρεσίες τους. Λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τα 3 χρόνια που συμπληρώθηκαν από τότε που ξεκίνησε αυτή η τρομοκρατία και τους διώξαν από τις δουλειές τους. 3 χρόνια συμπληρωθήκαν, 1η Σεπτεμβρίου του 2021 έγινε αυτό με τους υγειονομικούς. Ο κατάλογος της ψευδολογίας για να πιστούν οι άνθρωποι ώστε να υποκύψουν να συνενέσουν και να γίνουν φανατικοί υποστηρικτές των εγκληματικών και διχαστικών μέτρων που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως στο θέμα του εμβολιασμού, δεν έχει τελειωμό. Η πληγή όμως που άνοιξε κάνει αναγκαστικά μια αναδρομή ο καθηγητής, ο κύριος Σωτηριάδης, σε όλα αυτά για να έρθει μετά στο αίτημά του, το οποίο θα δείτε, που είναι η ενότητα. Η πληγή όμως που άνοιξε μέσα στην Εκκλησία, αυτή η άκρητη και άλογη στάση πολλών ιεραρχών και ηρωμένων, οι οποίοι από άγνοια, υστεροβουλία ή και άλλους λόγους, από άγνοια, υστεροβουλία ή και άλλους λόγους αποδέχθηκαν την προπαγάνδα της λεγόμενης προστασίας που παρήχε τάχα ο εμβολιασμός και προωθούσαν τα εμβόλια, δεν έχει επουλωθεί, αλλά μάλλον βαθαίνει και όζει κινδυνεύοντας να επιπλακεί σε γάγγρενα. Εδώ είναι το θέμα. Λοιπόν, διχασμοί, να το κολυμπάρι, να το ουκρανικό, να το θέμα του κορονοϊού. Λοιπόν, και όλα αυτά δίχαζαν την κοινωνία και δίχαζαν και τους χριστιανούς. Ο καημός λοιπόν του καθηγητού, του Σωτηριάδη, είναι πώς θα ξεπεράσουμε τους διχασμούς και πώς θα ενωθούμε. Διότι έχουμε μπροστά μας αγώνες, έχουμε μία αδίστακτη νέα τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποίηση, μεγάλη επανεκκίνηση, πείτε την όπως θέλετε, το ίδιο είναι που λέει και ο Γερμανός ο ευτραφής, ο Κλάους Βάγκ, ο ηλικιωμένος. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας αγώνες, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Λοιπόν, αυτό είναι ο καημός του καθηγητού και τα γράφει αυτά. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθούμε, ότι διάφοροι ιεράρχες και άλλοι ιερωμένοι έφτασαν να καταργούν ακόμη και το Ευαγγέλιο στο όνομα της προστασίας των ανθρώπων, ότι καθημερινά ακούγαμε από τον Άμβονα κηρύγματα για τους ανόητους και αιρετικούς ανεμβολίαστους, να θυμηθούμε ότι εκδιώχθηκαν ανεμβολίαστοι ιερείς από τους ίδιους τους ιεράρχες τους, τους στερήσανε την πνευματική πατρότητα, τους απαγορεύσανε να εξομολογούν, τους μεταθέσανε, τους στερήσανε μισθούς, δηλαδή πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Και αυτό γιατί δεν κάνα λέει το εμβόλιο. Ότι μερικοί ερωμένοι έφτασαν ακόμη και να εκθιάζουν την επιστημονικά τεκμηρία ότι η εκδίωξη των υγειονομικών από τα νοσοκομεία και να υποστηρίζουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όλα αυτά και άλλα πολλά λυπηρά και οσφορικά ζήσαμε μέσα στην Εκκλησία με την επίκληση αυτού του εγκληματικού ψέματος, ότι τάχα τα εμβόλια παρήχαν προστασία. Έρχεται τώρα με τον πιο επίσημο τρόπο γραπτός, απαντώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, και λέει ότι αυτό ήταν ένα ψέμα. Και δική μου ερώτηση, κρίσιμη, είπαμε ότι ήταν ένα ψέμα και τελειώσαμε, δεν πρέπει να λογοδοτήσουν, δεν πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί αυτοί οι κύριοι? Όλα αυτά, συνεχίζει ο καθηγητής. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε κυρίως στο θέμα της ενότητας. Όλα αυτά δεν τα γράφω για να αναξέσω πληγές, ούτε για να δικαιώσω όσους αντιστάθηκαν στην υγειονομική λέλαπα του κορονοϊού. Όμως, τώρα που η αλήθεια είναι γυμνή και σκληρή, τα γράφω για να αναλογιστούμε όλη την ανάγκη να μετανοήσουμε και όχι απλώς να μεταμεληθούμε. Μετάνοια σημαίνει έμπρακτη, έτσι, κάτι που εκδηλώνεται εμπράκτος. Κυρίως τα γράφω για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις αγκαλιές μας και να αλληλοασπαστούμε αδελφικά, συγχωρητικά, αγαπητικά και χριστοκεντρικά. Παρακαλώ όλους όσοι ταλαιπωρήθηκαν, λιδωρήθηκαν, χλεβάστηκαν, εξευτελίστηκαν, αδικήθηκαν
ή και φυλακίστηκαν να βρουν το κουράγιο ώστε να συγχωρεθούμε μεταξύ μας και να αγαπήσουμε αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσουμε την Αγία Τριάδα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού εν πνεύματι Αγίου και αληθεία. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο παράτασης, παρόλο που ακόμα ο Θεός συνεχίζει να μακροθυμεί επί τες αμαρτίες ημών. Ούτε έχουμε την πολυτέλεια της αναβλητικότητας, διότι ο διάβολος με τους υπηρέτες του βιάζεται να μας καταστρέψει. Πολύ περισσότερο δεν έχουμε ούτε και την επιλογή του μεγάλου αδελφού, ώστε να αρνηθούμε να εισέλθουμε στη χαρά του Κυρίου. Του μεγάλου αδελφού πιστεύω εννοεί την παραβολή του ασώτου Υιού, αυτού του μεγάλου αδελφού. Τη δικαιολογία τέλος πάντων ο μεγάλος αδελφός, θυμάστε, λέει εγώ λέει πάντα έκανα αυτό που μου ζητούσες ρε πατέρα και δεν μου πες μια μέρα πάρε ένα κατσίκι να πας να φάτε με τους φίλους σου και αυτόν λέει τώρα εδώ τον... Το γιο σου, δηλαδή τον αδελφό μου, το γιο σου που σπατάλησε την περιουσία σου, λέει, με τις πόρνες, ήρθε και τον δέχεσαι με ανοιχτή αγκαλιά. Λοιπόν, δεν πρέπει να υποκύψουμε σε αυτά, τα οποία με λογικοφάνεια και με εύλογο τρόπο τα επικαλείται το ταγκαλάκι για να μας ρίξει στη λούμπα και να πέσουμε στη λούμπα του μεγάλου αδελφού της παραβολής, όχι του Big Brother, του... Της παραβολής. Λοιπόν και να πούμε ότι εγώ, γιατί τον κάλεσε ο πατέρας στο δείπνο και λέει δεν έρχομαι, μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Είναι από τα πιο, το μεγαλύτερο του χριστιανού η συγχωρητικότητα, η αγάπη προς τους εχθρούς. Τώρα λοιπόν καλούμαστε να κάνουμε μια υπέρβαση και είναι δύσκολο άλλος ο οποίος διώχθηκε, πικράθηκε, οι ίδιοι συγγενείς του, οι φίλοι του, πιθανόν και η οικογένειά του τον βάλανε στη γωνία και τον πυροβολούσανε με τη συμπεριφορά τους. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να κάνει την υπέρβαση αυτή, αλλά πρέπει να το κάνουμε γιατί χρειάζεται η ενότητα. Έχουμε μπροστά μας αγώνες. Κανένας δεν μπορεί ελαφρά την καρδία να εισέρχεται μέσα στην εκκλησία ασθενής και να φεύγει αθεράπευτος. Ωραία, αυτό είναι. Τι κάνουμε δηλαδή? Μπαίνουμε αθεράπευτοι, φεύγουμε αθεράπευτοι. Δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε κάτι για να θεραπευτούμε. Ούτε αυτοί που ταυτίστηκαν με το κυβερνητικό ψευδοαφήγημα έχουν την πολυτέλεια να παραμένουν αμετανόητοι, ούτε και αυτοί που αντιστάθηκαν στην υγειονομική δικτατορία έχουν το δικαίωμα της χερεκακίας έναντι των πρώτων. Πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο καθηγητής. Πρέπει να μετανοήσουν πρώτα αυτοί που κάνουν όλη αυτή τη ζημιά και οι πολιτικοί βεβαίως και να λογοδοτήσουν, είπαμε ότι νομοθετήσανε το ακαταδίωκτο, λοιπόν να αρθεί αυτό το ακαταδίωκτο, να καταργηθεί. Οι εκκλησιαστικοί που δεν έχουν και το ακαταδίωκτο να βγουν εν μετανοία και να ζητήσουν πραγματικά συγγνώμη από το πίμνιο, από τους συναδέλφους τους για όλη αυτή την τεράστια ζημιά που κάνανε, και αυτοί που υπέστησαν τη ζημιά να μην εκδηλώσουν χερεκακία έναντι των πρώτων, γιατί είναι μεγάλος ο πειρασμός και αυτός. Δηλαδή πώς θα τον συγχωρήσεις, θα τον αγαπήσεις τον άλλο που σου έκανε τη ζωή μαύρη επί πόσα χρόνια? 2 χρόνια κράτησε, σχεδόν 1,5 χρόνο, πόσο κράτησε η απομάκρυνση των υγειονομικών από τα νοσοκομεία με το δικτατορικό αυτό μέτρο, ή των ιερέων που τιμωρηθήκαν, κάναν, δείξαν. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι η χριστιανική μας, αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Λοιπόν, θα ξεχάσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί, δεν έχουμε την πολυτέλεια του διχασμού, της διαίρεσης. Αυτά λέει ο καθηγητής εδώ. Το εντός εγωγικών δικαίωμα της χερεκακίας, δηλαδή να πει και σας τα έλεγα εγώ, είδατε που δικαιωθήκαμε, είδατε τώρα που πεθαίνετε κάθε μέρα από αυτά που κάνατε, που βάλατε μέσα στο σώμα σας. Λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι χερέκακος και να, δηλαδή να χαίρεσαι με αυτό που παθαίνει ο άλλος. Πεθαίνει ο άλλος. Πεθαίνει, παθαίνει. Λοιπόν,
Λυπούμεθα, θλιβόμεθα, συμμετέχουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Τους βοηθήσουμε με την προσευχή. Με ποιους άλλους τρόπους. Με όποιους τρόπους. Λοιπόν, αλλά να καταλάβουν και αυτοί. Μπορεί μετά από όλα αυτά να εξακολουθεί να σου βγαίνει και να σου κάνει αυτός ο οποίος φταίει. Σου κάνει το δάσκαλο. Λοιπόν, και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουμε για να συναντηθούμε σε ένα σημείο εδώ. Πρέπει και από τις δύο πλευρές να γίνει η κίνηση. Ελάτε να νηστεύσουμε μαζί, συνεχίζει ο καθηγητής Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, ελάτε να νηστεύσουμε μαζί και να ζητήσουμε υπομονή και πίστη. Ελάτε να γονατίσουμε μαζί και να ζητήσουμε έλεος από το Θεό. Ελάτε να προσευχηθούμε μαζί και να ζητήσουμε τον Θείο Φωτισμό. Ελάτε να εξομολογηθούμε ο ένας τον άλλον και να αλληλοσυγχωρεθούμε και ο ένας τον άλλον αλλά και στο Πετραχύλι. Ελάτε να κοινωνήσουμε όλοι μαζί και να ζητήσουμε ίαση, θεραπεία. Ελάτε να υψώσουμε τα χέρια προς τον ουρανό και να οικετεύσουμε για τη σωτηρία πάντων από τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ο σκοπός του καθενός, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι η αυτοδικαίωση. Να θέλει δηλαδή ο καθένας να επαναλαμβάνει αυτό το εγωιστικό και σκληρό «είδατε που σας τα έλεγα». Ο διχασμός δεν μπορεί άλλο να παραταθεί. Ας αγκαλιαστούμε ταπεινά και χριστοκεντρικά με πνεύμα αγάπης για τη σωτηρία όχι μόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών αλλά και ολοκλήρου του κόσμου. Αυτό το ειλικρινές κάλεσμα ας γίνει η αφορμή να αλληλοσυγχωρεθούμε για να μαλακώσει η οργή του Θεού και να μας ελεήσει. Και για να πω και κάτι ακόμη, εδώ τελείωσε το επιστολή άρθρο του καθηγητού της ιατρικής σχολής, καθηγητού της επιδημιολογίας του κυρίου Ελπιδοφόρου Σωτηριάδη. Νομίζω κάτι θα συμπλήρω, αλλά νομίζω ότι αυτά που είπαμε είναι αρκετά και υπεραρκετά και να μην το βαρύνουμε. Λοιπόν, είναι μία πρόκληση, ένα κάλεσμα χριστιανικό, χριστιανικότατο από έναν άνθρωπο επιστήμονα, καθηγητή της επιδημιολογίας, είναι καθήλυνα αρμόδιος, έτσι. Λοιπόν, και με τη χριστιανική του ιδιότητα και την επιστημονική μιλάει έτσι.